όλους. Καλησπέρα σε Ελλάδα και Κύπρο. Είμαστε εδώ με τις δύο ομάδες μας, την ομάδα των Αβαγών με αρχηγό την Κλαούντια. Και την ομάδα των Ρομπινσόνων με το Σάκη Μαστοράκη. Σάκη, καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα πάνω μου. Γνώρισε μας την ομάδα σου. Από εδώ πρώτη παίκτρια είναι η Αναστασία. Ο Λούκας. Η Ελένη το μικρούλι μας. Εδώ ο Ανδρέας. Η Σαμάνθα. Και ο Ζαχαρίας ή αλλιώς Σούγκαρ. Σάκη, το Ρομπινσόνες πώς βγήκε σαν όνομα για την ομάδα? Εντάξει, Ναυαγή, το πήγαν πρώτα το δικό τους το όνομα, λόγω του Σπύρου. Και λέμε τώρα σαν Ναυαγή, σαρ. Και μπήκαμε σε αυτό το θέμα έτσι να ταιριάζουμε και εμείς μαζί τους για να κάνουμε... Μας λίγο έτσι, αφού σ' αρέσει ο Νίνο. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Μπορείτε να κάνετε μια χοροδία. Και πάμε, θα σας δώσω εγώ το 3-2-1. 3-2-1. Σαν ναυάγι, σαν Ρομπινσόνες, δίχως νόμους και κανόνες, σε ένα νησί μαζί μου θα έρθεις, που δεν το έχει ούτε ο χάρτης. Ας το Σάκη, σκάσε και κολύμπα. Είμαστε ερωτευμένοι. Κλαούντια, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, δεν θα τραγουδήσουμε, πείτε μου. Έλα, Τιάμο. Τιάμο, έλα, λίγο Τιάμο. Άλλος έχει το όνομα, άλλος έχει τη χάρη. Βλέπω η αντίπαλη ομάδα εμπνεύστηκε από εσάς για να βγάλει το όνομά τους. Αν θέλεις μπορείς να μας συστήσεις και την ομάδα σου. Να το σκεφτώ. Έλα, πλάκα σου κάνω. Λοιπόν, εννοείται. Από εδώ είναι ο Γιάννης. Εδώ είναι το μικρό μας, το μίνι. Είναι Νικόλ. Εδώ είναι ο Χάρη μας. Εδώ είναι αυτή η κοντούλα. Δεν τρώει τίποτα. Ξανά. Ο Ναυαγός. Η έμπνευση. Και από εδώ η Στέλλα μας. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση? Ήσουνα εδώ πριν έρθουμε ή αφού ήρθαμε ήρθες? Η αλήθεια είναι ότι ήμουν εδώ πέρα κανένα μήνα και με είδε η παραγωγή και λέει εσύ είσαι για αυτό το παιχνίδι. Το όνομά σου? Σπύρος. Σπύρος ο Ναυαγός. Έτσι. Μάλιστα. Εσύ έστησες τα παιχνίδια και όλα αυτά? Βοήθησα λίγο, εντάξει. Yeah. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό στην εξέλιξη των παιχνιδιών, αλλά εντάξει. Όχι μωρέ, πλάκα κάνω. Οι δύο ομάδες παλεύουν για μια θέση στον ημιτελικό και για το έπαθλο που δεν είναι άλλο. Από 5 μέρες και 5 νύχτες στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλάς. Αρκετά είπαμε όμως, ας περάσουμε στο πρώτο μας παιχνίδι, το οποίο είναι... Το Μούσκεμαν! Καλησπέρα, καλησπέρα, γεια σας, τι κάνετε? Πάρα πολύ ενθουσιασμένος Τέλειος Ανατολίτης στα αριστερά μου. Λιγότερο ενθουσιασμένη Φωτεινή Κορέ στα δεξιά μου, αλλά θα βρω τον τρόπο. Θα την κεράσω. Τι θες? Σουμάδα. Σουμάδα. Ναι. Εδώ, το ακούσατε πρώτοι κυρίες και κύριοι στο Σκάσα και Κολύμπα. Η Φωτεινή Κορέ ενθουσιάζεται με τη σουμάδα. Νέες ομάδες όμως σήμερα, οι οποίες με ενθουσιάζουν περισσότερο από τη σουμάδα. Έκανες αυτό που νομίζω. Τι? Το σουμάδα ομάδα. Mm-hmm. Πω γιατί. Ήταν εκεί, συγγνώμη. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τους Ναυαγούς. Και τους Ρομπινσόνες. Οι οποίοι... είναι δίχως νόμους και κανόνες. Έτσι. Μ' αρέσει που ακολουθούμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, 3 αθλήματα για σήμερα που είναι... Wet Monday. Μια βρεγμένη Δευτέρα λοιπόν. Έχουμε Μούσκεμαν. Ναι. Έχουμε χαμστεράκια. Ναι. Και έχουμε και μπάσκετ μου και γλίστρισα. Έχουμε και μεγάλες ανατροπές στα σημερινά παιχνίδια. Έχουμε κάτι το οποίο θα συμβεί για πρώτη φορά στο Σκάσε και Κολύμπα. Μείνετε να το δείτε γιατί συμβαίνει στο τέλος. Για πρώτη φορά στην ιστορία, ολάκερη. Ολάκερη. Ήρθαμε λοιπόν στο Μούσκεμαν. Μια δύσκολη διαδρομή στο θαλάσσιο πάρκο. Ο πιο γρήγορος παίκτης κερδίζει. Όποια ομάδα φτάσει πρώτη τις 3 νίκες, παίρνει και το παιχνίδι. Η πρώτη παίκτρη για τους Ναυαγούς, η Στέλλα. Για τους Ρομπινσόνες, η Ελένη. Fight. Με λένε
Είμαι Στέλλα Ζουγανέλη, είμαι 30 ετών και είμαι προπονήτρια kickbox. Μαζί με τον σύζυγό μου έχουμε σύλλογο και εκπαιδεύουμε νέους αθλητές. Όταν πηγαίνω στη θάλασσα, το πρώτο πράγμα που μου αρέσει να κάνω είναι να βουτάω. Συνήθως οι άντρες με κοιτάζουν προκλητικά, αλλά όταν τους λέω το επάγγελμά μου, με κοιτάζουν διστακτικά. Θα ξεπεράσω τον εαυτό μου στα αγωνίσματα που έχουν αντοχή και ταχύτητα. Πάμε! Φωτεινή. Στέλιο. Θέλω να προτείνω στους τηλεθεατές. Πρότεινε. Να κοιτάνε την Στέλλα διστακτικά. Πρέπει να φοβούνται επειδή είναι δασκάλα kickboxing. Κυρίως γιατί έχει σύλλογο. Σύλλογο με τι? Με σύλλογο. Είναι σύλλογος. Όλοι οι σύλλογοι μπορούν να είναι σύλλογοι. Συλλογικοί. Έλα, έλα, πάμε, Στέλλα. Πιστεύεις ότι διακρίνει ένα συλλογικό πνεύμα? Αμέ. Μπράβο, 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 βγήκε, βγήκε. Αχ, τη έφυγε και το κράνος. Πάμε, πάμε, πάμε από πάνω. Στέλλα μου, δεν σε βλέπω να ξεπερνάς τον εαυτό σου. Μπράβο, μπράβο. Κλώπα. Έλα, έλα, μπορείς, μπορείς, μπορείς. Δεν μπορείς καν να ξεπεράσεις τον Τρούλο, τι γίνεται εκεί? Πάμε. Οπ, ζαλίστηκε. Έλα, μην πάμε. Κοίταξε το μουσκεμα, είναι πολύ μπερδευτικό. Μια πας έτσι, μια πας αλλιώς. Μετά πρέπει να γυρίσεις, να κάνεις έναν κύκλο, να φτάσεις πάλι στο άλλο το Everest και να τσουλήσεις. Είναι, δεν είναι εύκολο. Επίσης έχω παρατηρήσει ότι είναι πλέον στρατηγική στο μονόζυγο αυτό. Το να πιάνεις ένα, δύο, τρία και να το παρατάς. Ναι, ναι, ναι. Τι να κάνουμε, δεν προσπαθείτε αρκετά, παιδιά. Έλα, έλα, έλα. Η Στέλλα δεν τα έχει πάει πολύ καλά μέχρι στιγμής. Γιατί το λες αυτό? Μπράβο, μπράβο. Δεξιά. Έλα, μη σέρνεσαι. Όπα, άιντε. Πάμε, Στέλλα. Πάμε. Πού να πάμε τώρα? Μη παιδεύεσαι, μη παιδεύεσαι πολύ εκεί. Πες μέσα. Σκουλικατέρα. Γιατί παιδεύεται? Πάμε. Μπήκε λάθος, βγαίνει λάθος. Πάμε. Γιατί βρε Στέλλα, είχαμε τόσες ελπίδες. Έλα, το έχουμε, το έχουμε, πάμε. Το έχουμε, το έχουμε. Λόχα. Χερούλη, χερούλη, Στέλλα. Έλα, έλα. Πάμε. Αναπνοή, αναπνοή. Μην ξεχνάς να αναπνέεις, Στέλλα. Εισπνοή, εκπνοή, εισπνοή, εκπνοή. Στέλλα. Πάμε. Είσαι στο τέλος. Μπράβο, πάσε τώρα. Μπράβο, μπράβο. Έλα, έλα, πάμε. Έλα. Έλα, δώσε! Κάσε από δώσε. Πιο πάνω! Πιο πώς θα τα πάει με το θηρίο, άραγε η Στέλλα? Δεν ξέρω. Κοίτα εδώ! Όχι, χωρίς! Πάμε! Κοίτα εδώ! Παιδιά, εμένα δεν μου φαίνεται να το έχει πάρα πολύ, άσχετα με αυτά που φωνάζετε. Έλα, μπράβο! Μπράβο! Είναι λες και βλέπουν κάποιον άλλον αγώνα, ρε παιδί μου. Τα πας πολύ καλά! Μόνο 6 λεπτά έχεις κάνει για ένα εμπόδιο. Έλα, Στέλλα. Έλα. Πρόσεχε πώς θα πέσεις. Θεαματικά. Θεαματικά σημασία έχει το κλείσιμο. Μηδένα πρώτου τέλους μαρκάριζε και τα σχετικά. Όλα τα μαρκάρισε η Στέλλα. Θερματίζει η Στέλλα από τους ναυαγούς με 4-0-6. Επικός χρόνος Τρίφωνα Σαμαρά. Γιατί δυσκολεύτηκε τόσο? Ξεκίνησα με το κόκαλο, είχα θεωρώ καλό ξεκίνημα. Βέβαια μετά το έχασα ως προς την ισορροπία. Και πέσαμε στη θάλασσα. Ήπια λίγο νερό παραπάνω από ό,τι περίμενα. Απ' έξω φαίνεται εύκολο, αλλά τελικά είναι λίγο δύσκολο, γιατί η θάλασσα μαζί και αθλήματα δυσκολεύουν. Αλλά δεν τα παρατήσαμε, δεν τα παράτησα. Προσπάθησα μέχρι τέλος. Αγκαλίτσες, παιδιά, πολλές. Να πάρεις το κέντρο. Καλύτερα. Αγκαλιά. Αγκαλιά, καλύτερα, όρθιο δεν παλεύετε. Βασικά η πίστα είναι πολύ δύσκολη. Ελπίζω να τα καταφέρετε καλύτερα. Πάμε! Σιγά σιγά τέμπο! Σιγά! Μπράβο! Δεν προσπάθησε καν. Αχ, και έχω την εντύπωση ότι ούτε από την Ελένη θα δούμε κάτι καλό έτσι εντυπωσιακό. Ξέρεις τι φταίει? Δεν νομίζω ότι φταίνει η επιδόση τους. Νομίζω ότι τα παιδιά είναι μια χαρά. Φταίει το ότι δεν είχαν κάποιον από πριν να τους το δείξει, ρε παιδί μου, και να μιμηθούνε. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα όλοι πασχίζουν στον μπλε ορθογώνιο. Είδες το ορθογώνιο για σένα. Σε ευχαριστώ πολύ. Όλοι πασχίζουν εκεί, ενώ όλοι ξέρουμε ότι δεν ασχολείσαι με αυτό. Εδώ ανέβηκε γρήγορα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν πιστεύω ότι θα μάθαιναν από το παράδειγμα κάποιου άλλου, αλλά δεν πειράζει. Τώρα είσαι πολύ κακή. Στέλιο, τι να κάνω, έχω μάτια και βλέπω. Έχω μάτια και βλέπω. Έτσι, ρυθμό! Ρυθμό!
Τα μέτρησε η καημένη. Όχι. Μπράβο, αυτό, μπράβο. Όχι. Πιο μέσα. Αυτό, ναι, αυτό. Από εδώ θα πέσω. Πάμε χαλαρά, τη λένε παιδιά. Νόημα έχει ταχύτητα σε αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω πού το ξεχάσατε ακριβώς. Νομίζω η λογική του είναι πάμε τώρα χαλαρά και προς το τέλος δώσε. Για να μην κουραστεί η κοπέλα, ρε παιδί μου, και χάσει κάθε. Προσεκτικά με γλιστρήσει. Σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά με Ελένη. Εντάξει, σίγουρα έκανε καλύτερο χρόνο. Μπράβο, Ελένη. Μπράβο. Μπράβο, Ελένη. Έλα, Λενιό. Δώσ' του. Ουπ, φρένα ρε εκεί. 1-0. Για τους Ροβινσόνες. Ευχαριστώ. Ένα μηδέν. Για τους Ροβινσόνες. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ήταν πολύ καλή κούρσα. Μπορώ να πω το διασκέδασα. Περάσαμε διάφορες δοκιμασίες σε αυτήν την κούρσα. Εντάξει, χρειάζεται πολύ ισορροπία. Ισορροπία, πρέπει να συνδυαστείς με ταχύτητα, αφού υπήρχε χρόνος. Πιστεύω ότι τα πήγα πολύ καλά. Θα δείξει και στα επόμενα αγωνίσματα. Παιδιά, παιδιά, κάποιος, να πει εκεί πέρα. Παιδιά, στη θάλασσα, στη θάλασσα. Δεν είναι καλά, δεν είναι καλά. Το μπέικο το έχεις. Βασικά είχα τραυματιστεί και δεν το περίμενα ότι θα γίνει αυτό. Με αποτέλεσμα να πάθω γκράμπα στη θάλασσα και να μην μπορώ να κουνήσω τώρα με το πόδι. Χάθηκα τελείως, δεν το περίμενα. Υπάρχουν και τα απρόπτα στο σκάσε και κολύμπα. Ο Χάρης μας έπαθε γκράμπα στο τετρακέφαλο. Θα βγει έξω να ξεκουραστεί και ίσως αργότερα να συνεχίσει. Τη θέση του θα πάρει ο Σπύρος. Ονομάζομαι Σπύρος Κοσμίδης, είμαι από την Εύβοια, είμαι 46 χρονών και ασχολούμαι με τη θάλασσα γενικά, με σκίπερ, ιστιοπλοεία. Όταν πηγαίνω στην παραλία, κοιτάω να βρω μια ξαπλώστρα δίπλα στο κύμα, ώστε να αράξω και να έχω το πόδι ίσα ίσα να βρέχεται, να παίρνω την θερμοκρασία της θάλασσας. Στα αγωνίσματα που θα έλεγα ότι φοβάμαι, τι να σου πω, πρέπει να τα δω, αλλά πιστεύω θα τα απεξέλθω σε όλα. Εγώ αυτόν πολύ το συμπαθώ. Δεν τον έχεις γνωρίσει ακόμα. Πολύ το συμπαθώ ήδη. Να κάτσετε να πιείτε ένα καφέ, ρε παιδί μου, έτσι. Δεν ξέρω αν θέλω να πιω καφέ. Μου αρκεί να το συμπαθώ από μακριά. Να ευχηθούμε περαστικά στον Χάρη που έπαθε γκράμπα. Σιγά μην έπαθε γκράβα. Γκράμπα έπαθε, το είπε και ο ίδιος. Ο Σπύρος έπεσε με ενωμένα χεράκια ένα μικρό βέλος βλουπ προς το νερό. Γρήγορα να δεν κάνουμε καθαριότητα. Εντάξει, έχουν πέσει τα μαλλιά τους σαν αγιογραφία είναι τώρα, κοίτα τον. Πάμε. Μπράβο, μπράβο. Έλα, αγόρι μου. Σπύρος. Μου φαίνεται λίγο περίεργο να έχουμε πάει σε φυσιολογικούς ανθρώπους μετά από τις εξαιρετικές αθλητικές επιδόσεις που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Θες να πεις κάτι για τις επιδόσεις αυτών των παιδιών? Όχι. Θες να πεις κάτι κακό, Φωτεινή? Θέλω να πω απλά ότι τόση ώρα που το βλέπουμε αυτό έχουν γίνει και εμένα τα μαλλιά μου μακριά στο Σπύρου. Σε περιμένει πυρίτσα. Θες να πεις ότι αργεί τόσο πολύ που μακρύναν τα μαλλιά σου? Εσύ το συμπέρνες αυτό. Κυρίες και κύριοι, η Φωτεινή έχει μπει σε mode κακία. Ποτέ, Στέλιο. Ποτέ. Δηλαδή όποτε θα φτάσει και ο Σπύρος. Ποτέ. Έλα. Μπράβο ρε Σπύρο. Είσαι πολύ κοντά. Θεός είναι, φιγουρίτσα. Κοίτα τον. Και πραγματικά δηλαδή. Καθαρίσεις την πλατφόρμα. Μπράβο, το έχεις, το έχεις. Κοίτα τον. Έλα. Οπ. Μπράβο. Έλα άλλο ένα. Είσαι τιτάνας. Άλλο ένα έμεινε. Οπ. Έλα. Χαιρέτα και τον κόσμο. Χαιρέτα τον κόσμο που μας βλέπει. Το σιλιά στη μαμά. Εξαιρετικός ο Σπύρος, ξεκίνησε με μαλλί κότσο, μετά... Φράτζες. Τι να γίνει, ήταν μεγάλη διαδρομή, κάναμε το καθήκον μας,
Προσπαθήσαμε και το καλύτερο. Καθαρίσαμε και την περιοχή εκεί πέρα, γιατί είχε ψαράκια να πούμε, σπαρταράγανε πάνω στο πλαστικό. Τι να κάνω. Κάναμε το καλύτερο. Στην αναρρίχηση, έτσι όπως την έκοψα από μακριά, χρησιμοποίησα τα μακριά μου χέρια και έπιανα το πάνω και τραβιόμουν. Εντάξει, πιστεύω εύκολα τα ανέβηκα κι αυτό. Και στο τέλος έφτασα στην κουτσουλήθρα και την απόλευσα. Ο Σπύρος ο ναυαγός έκανε 2.46. Ο Σάκης, ο καλός μας Σάκης, θα πρέπει να κάνει κάτω από 2.46 για να δώσει τον πόντο στην ομάδα του. Εκεί, να, κοιμάται! Ρε Σάκη, δεν ήρθες διακοπές ρε Σάκη. Παιδιά, ο Σάκης τα βαφτίσε. Και ένα μοχίτο στο Σάκη τον αντίπαλο. Βαστάς, πάμε! Άιντε, άσε λίγο συμπλέκτη βρε, σπινιάρι βρε, τα αμάξι βρε. Μπα. Πιστεύεις ότι ξάπλωνε γιατί θέλει να δείξει την ανωτερότητά του απέναντι στο Σπύρο ή ξάπλωνε επειδή απολαμβάνει τον ήλιο? Πώς γίνεται να μην αγαπήσεις τον ήλιο της Αθήνας? Τώρα το σεξ απείλ του Σάκη τι σχέση έχει με το πώς θα πάει εδώ πέρα στα φουσκωτά, δεν καταλαβαίνω. Είναι γνωστό ότι το σεξ απείλ κάνει τις επιδόσεις. Δες τον Μπόλτ, ας πούμε, για παράδειγμα. Φοβερό σεξ απείλ, φοβερές επιδόσεις. Πάρε τον Μπέκαμ. Πάρε έτσι μεγάλους αθλητές. Όλοι έχουν σεξ απείλ και επιδόσεις. Εγώ νομίζω ότι όλοι έχουν πάρα πολλά λεφτά και καλούς πλαστικούς. Το προσπερνάω. Αν και ξέρεις τι άλλο έχει καλές επιδόσεις. Χαλαρά. Κάποιο μηχάνημα. Ένας δικαστικός επιμελητής. Ξέρεις τι άλλο έχει φανταστικές επιδόσεις. Το νέο μου αμάξι, κοίτα. Ήταν λίγο χειρότερο αυτό που είπα εγώ, εντάξει. Πάμε Σάκη, τι έγινε, πού κοστές. Το σεξ πήγε από την πιο δύσκολη πλευρά που μπορούσε να πάει. Πήγε από το πάνω και μετά αγκάλιασε το άλλο πάνω. Θα μπορούσε να πάει από το κάτω. Θέλει να μας δείξει ότι μπορεί να αγκαλιάσει μία πρόκληση. Τι να αγκαλιάζει, πάλι έπεσε, δεν τον βλέπεις τον άνθρωπο. Ανέβα το βουνό, αγόρι μου. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που βλέπω πραγματικές επιδόσεις. Αληθινούς καθημερινούς ανθρώπους της διπλανής πόρτας. Σαν το Σάκη, ο οποίος του δίνει κουράγιο πάνω, αλλά πόσο κουράγιο ρε πάνω του δώσεις. Έλα, πάμε Σάκης και Ροδισόνες. Ο Σάκης κάνει το 2-0 για τους Ροβινσόνες με 2-13. Συνεχίζει η παράδοση που θέλει τους Ροβινσόνες να κερδίζουν στα πρωταθλήματα. Για να δούμε. Στο πρώτο εμπόδιο έγινε αυτό που είχα επιχειρήσει. Δηλαδή να προχωρήσω όσο γίνεται μπορώ παραπάνω και να πέσω στο νερό έτσι ώστε να ξανασκωθώ γρήγορα για το... Για την πρώτη αναρρίχηση. Στον πρώτο εγκλού πιστεύω ότι πήγα πολύ καλά. Ήθελα να μπω με το κεφάλι, να κάνω όσο πιο γρήγορα τη βουτιά για να βγω και γρήγορα. Αυτό και συνέχισα μετά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και στη συνέχεια, άμα χρειαστώ πάλι, θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό. Δεις! Προσπαθώ. Τι έπαθες? Πέθανα. Τι? Πέθανα. Και πώς μας μιλάς? Δεν ξέρω. Πήρες μια νίκη όμως. Ευχαριστώ. Άλλη κούρσα δεν θα τρέξεις? Όχι, αυτό ήταν. Ναι, μια και καλή. Πάμε στην επόμενη μας παίκτρια, τη Ροξάνα. Με λένε Κορένευα Οξάνα, είμαι 25 ετών και κάνω πρωταθλητισμό στο Μήκος. Οι περισσότεροι φίλοι μου φωνάζουν Ox. Όταν πηγαίνω στην παραλία, περισσότερη ώρα κολυμπάω και λιγότερη είμαι στη ξαπλώστρα. Είμαι αθλητική, κοινωνική και ψηματάρα. Οι άντρες με κυνηγάνε, διότι πιστεύω ότι είμαι απλός και φυσιολογικός άνθρωπος και δεν κρύβω τον εαυτό μου. Δηλαδή, αυτό που είμαι, αυτό και δείχνω. Αυτό που είναι, αυτό και δείχνει η Οξάνα. Βέβαια. Και όπως είπε και ο Σάκης, όσο γίνεται μπορεί. Η Οξάνα πέρασε το κόκαλο χωρίς να πέσει. Είναι πρωταθλήτρια. Ήθελες αθλητές, ήρθαν οι αθλητές. Τι κατάλαβες τώρα? Μπράβο! Πάει από την άλλη λίγο. Την άλλη. Όχι. Πάρ' το. Να, έτσι, μπράβο. Οξάνα! Πάμε! Έπεσε ο κλαδόν. Τι συνέβη εκεί? Χαρακτηριστική άνεση. Τέλεια, να σου πω, το βρίσκω λίγο προσβλητικό που τη λένε Ox. Μια χαρά γλυκιά είναι η κοπέλα, γιατί Ox. Ox είναι ένα γλυκό ζωάκι. Το βόδι. Γλυκύτατο. Γλυκύτατο είναι το βόδι, αλλά κάποιον τον λέμε. Δεν λέμε τι βόδι είσαι εσύ και εννοούμε τι γλυκός που είσαι.
Εγώ φαντάσου νομίζω... να πας, συγγνώμη, όχι, θα σε διακόψω. Όχι, φαντάσου, όχι, όχι, καλά, θα σε διαφαντάσου να πας στο μπαρ και να δεις μια κοπέλα ή ένα γόρι που να σου αρέσει και να πας να του πεις τι βόδισε η μάνα μου. Εγώ νομίζω πως δεν πρέπει να είμαστε προσβλητικοί απέναντι στα ζωάκια. Τι ρατσισμός είναι αυτός. Δεν ήμουν προσβλητικός απέναντι στα ζωάκια. Ήμουνα. Ήσουνα λίγο, αλλά κοίτα εδώ η Οξάνα πόσο καταπληκτικά τα έχει πάει. Την ώρα που το είπες κόνταψε. Τι κάνεις βρε, κορμάει με το κεφάλι, γι' αυτό τι λένε όξ. Όσο ο Σάκης ξεκουράζεται κάτω από την εξέδρα μας, η Οξάνα κάνει ένα καταπληκτικό χρόνο, 1.39, ο καλύτερος χρόνος μέχρι στιγμής. Η κοπέλα ξέρει τι κάνει, λέει μαθλήτρια και βγάζει το άθλημά της σας προπρόσωπο. Το μήκος. Το μήκος. Πού γιατί... της χρειάστηκε το μήκος. Εκεί που περπατάει. Ήθελα πάρα πολύ να κερδίσουμε. Ήθελα να φέρω αυτό το πόντο στην ομάδα μου. Τα κατάφερα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Θα καταφέρει η Αναστασία να περάσει το χρόνο της Οξάνας. Ρε παιδιά. Με αυτή την εκκίνηση μπορεί και όχι. Αυτό με το συμπλέκτη, κατάλαβες. Δεν τον αφήνουν πολύ και αρχίζει και σπινιάρει τα μάξι. Πρέπει να το ρυθμίσει σωστά. Μήπως θέλει λίγο σφίξιμο. Μιλούσε για το συμπλέκτη τώρα. Ναι, ακόμα για το συμπλέκτη μιλούσα. Απευθείας δεξιά σου, Γεφ. Φύγανε πάλι τα κράνη, πάλι δεν θα έχουμε πλάνα. Μην το ζωρίσεις ακόμα. Μπράβο, μην το ζωρίσεις. Είναι 1,6. Όπως πας, όπως πας, όπως πας. Έλα, το τελειώσεις. Σπάλω, σπάλω. Είσαι μπράβο. Ακόμα μια φορά που οι παίκτες μας δεν προσπάθησαν καν. Δώσε λίγο το αυτό είναι το όνομά της. Δεν είναι σύνθημα. Τι ανορθόδοξος τρόπος ήταν αυτός. Κόλλησε με τον ποπό. Αυτό συνέβη. Λοιπόν, εγώ μυρίζομαι έναν καλό χρόνο. Άσχετα με το αν θα πάρει τον πόντο ή όχι, είναι ένας καλός χρόνος. Αράχνη της φωνάζουν. Ναι, γιατί? Για να κάνει σαν την αράχνη που έχει παραπάνω πόδια από εμάς, αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πασχαλίτσα. Κολεόπτερο. Λιβελούλα. Έτσι, μπράβο. Με ξάφνιασες, έπρεπε να σκεφτώ όλη την εντομολογία ξαφνικά. 1.47 έκανε η Αναστασία, δεν κατάφερε να είναι πιο γρήγορη από την Οξάνα που έκανε 1.39 και έδωσε τον πόντο στην ομάδα της. Φαντάζεσαι όταν λένε έδεσε τον πόντο να εννοούν ξέρω, τον εύξηνο πόντο και κάποιος να τον τυλίγει μια κορτελίτσα και να τον προσφέρει. Γιατί? Δεν με στεναχώρησε που δεν έκανα καλύτερο χρόνο από την Οξάνα. Ναι, ήθελα να πάρω τον πόντο για την ομάδα μας, αλλά δεν πειράζει. Θα με καλύψουν τα άλλα τα παιδιά που τους έχω εμπιστοσύνη, απόλυτη εμπιστοσύνη. Fight. Με λένε Ζαχαρία Φιλιππίδη, είμαι από την Κύπρο, είμαι 47 χρονών, πήρε πολύ κόπο να γίνω 47 χρονών και εργάζομαι σαν ραδιοφωνικός παραγωγός στο Ράδιο Πρώτο στην Κύπρο. Τη ζωή μου τη διασκεδάζω, μ' αρέσει να μαθαίνω καθημερινά, μ' αρέσει να τρώω υγιεινά και γενικά φιλοδοξώ να ζήσω πάρα πολλά χρόνια. Ήρθα στο παιχνίδι γιατί ήθελα 4 μέρες άδεια από τη δουλειά μου. Ο καλύτερος λόγος για να πας σε παιχνίδι. Άδεια, άδεια. Άδεια. Τι κάνει? Μην κάνεις το καβούρι. Μην πιάζεσαι, σιγά σιγά συγκεντρώσου. Οπα. Έτσι, 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 ανέβα. Λοιπόν, οι ευχές σου για να δούμε ανθρώπινες επιδόσεις μάλλον δεν εισακούστηκαν. Αρχίζουμε και βλέπουμε πάλι έτσι, πιο αθλητικούς τύπους, πιο καλούς χρόνους. Εντάξει, να μην βαρεθούμε κιόλας, να έχουμε ποικιλία. Θα αρχίσει πάλι να νιώθεις άσχημα. Αλλά μπορείς να δεις αυτούς που σαβουριάζονται καλή ώρα. Οπ. Και θα σταματήσεις. Έλα, Γιάννη. Πώς... Σύρσου, σύρσου. Τι σύρσιμο ήταν αυτό. Όπα, δύο-δύο τα σκαλιά. Όπα τον. Όπα τον. Έλα. Έλα. Καλώς ήτανε. Με 1.23, ο καλύτερος χρόνος μέχρι στιγμής.
Πώς και δεν μας είπε ο Πάνος ότι αυτός είναι ένας αντρικός χρόνος. Μην του το θυμίζεις. Του είχε κοστίσει εκείνο το πράγμα, το θυμάσαι. Ανθιά, χρόνος αντρικός έκανες. Θες. Το φινάλε είναι ιδανικό, πιστεύω, σε αυτό το αγώνισμα. Πιστεύω είναι το αυτό που πρέπει να είναι. Είναι ιδανικό και πέφτεις χαρούμενος ότι τελειώνεις και λίγο διασκεδαστικά. Ναυάγι! Πάμε, Σούγκαρ! Πάμε, Τζαχαρία! Μπράβο, μπράβο! Μπράβο! Έλα, ρε! Έτσι, αυτός είναι ψηλός, είναι πιο ψηλός από τον Τρούλο. Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο! Μπράβο! Μπράβο, καθυστέρησε! Μίλα μου για την μπαντάνα. Στηρίζεις ή όχι? Μπαντάνα? Μπράβο, Τζαχαρία, πιο γρήγορα! Πιστεύεις ότι η μπαντάνα λέει πράγματα για την προσωπικότητα ενός ανθρώπου? Δηλαδή, εγώ υποθέτω μόνο από την μπαντάνα ότι αυτός ο άνθρωπος έχει σκύλο. Έχει σκύλο. Έτσι, νιώθω ότι έχει σκύλο. Αν γνωρίζει κάποιος, παρακαλώ να μας πει αν αυτός ο άνθρωπος έχει σκύλο ή όχι. Να σου πω κάτι. Εγώ θα έλεγα ότι ζει απλά ακόμα στο 1990. Τότε ήταν της μόδας οι μπαντάνες. Ναι. Τώρα έχουν ξαναγυρίσει. Δεν το βλέπω να έχουν ξαναγυρίσει. Φοράει ο Ζαχαρίας. Και φορούσε και ο Αλέξανδρος την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό είναι. Καλά. Όταν θα μείνεις εκτός από τα πράγματα, θα καταλάβεις. Δεν θα φορέσω μπαντάνα ποτέ. Τον έχουμε στείλει. Καλέ, δεν χωράει ο Σούγκαρ. Τι τον βάλατε εκεί μέσα? Μικρά προσεκτικά βήματα. Και τελική ευθεία. Μπράβο, αγόρι, μπράβο. Περπατάει στο νερό. Με ρυθμό, με ρυθμό. Δεν χρειάζεται πόδι. Δεν χρειάζεται πόδι. Νομίζω κάπως πως χρειάζεται. Λέω εγώ τώρα. Πάμε, Ζαχαρία. Έλα. Ουπ. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Τι φοβερή ανατροπή αυτή. Πιέζουνε, ναυαγοί, πιέζουνε. Για το 2-2. Στο πρώτο εμπόδιο, στο κόκαλο, το ύψος μου δεν με βοηθάει τόσο στην ισορροπία, άρα προτίμησα την εύκολη εδώ που ήταν η βουτιά. Το φινάλε είναι όλα τα λεφτά. Εκεί λες, τα δώσα όλα, ό,τι πήρα, εδώ τελειώνω. Σημασία έχει η κούρσα. Σημασία έχει ο τερματισμός. Άμα το πήγαινα πιο γρήγορα, μπορεί στο τέλος να μην το απολάμβανα κιόλας. Το Γιάννη τον καμάρωσε. Νικόλ! 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 Ονομάζομαι Νικόλ Δαλέκου, είμαι 35 ετών και είμαι ηθοποιός τραγουδίστρια. Όταν πηγαίνω στην παραλία, τι να πω τώρα, χαμός. Η σχέση μου με τους άντρες είναι, θα έλεγα, εκρηκτική λίγο. Έτσι και έτσι. Σε όλα τα αγωνίσματα θα ξεπεράσω τον εαυτό μου, γιατί γενικά μου αρέσει πολύ να δοκιμάζομαι. Κάτι ακούω. Μήπως είναι το ελικοπτεράκι? Drone. Δώσε. Το ελικοπτεράκι. Drone. Μήπως είναι ένα μικρό αεροπλάνο? Είναι drone. Ήρεμα. Μπράβο. Δρόνος. Ένα Νικόλ, μπράβο. Βούτα κατευθείαν, βούτα. Η Νικόλ έχει ένα... ένα κατητής, ρε παιδί μου. Ένα εκρηκτικό... μηχανισμό. Εκένωση τώρα. Στην παραλία. Όχι. Το άλλο. Έλα, τέλεια. Τι πιστεύεις ότι εννοούσε εκεί με το καλά όταν πηγαίνω στην παραλία? Χαμός. Δηλαδή τι... πετάει όπου να είναι την ψάθα, το αυτό και απλά χαμός. Τι συμβαίνει? Πιστεύεις ότι είναι από αυτές τις γυναίκες που σηκώνουν την πετσέτα τους και γεμίζουν τους πάντες άμμο? Α, αυτό εννοεί. Νικόλ, πάμε. Νικόλ, δώσε μας τον καλύτερο σου εαυτό. Καλά τα πάει. Τώρα εδώ γιατί έπεσε δεν ξέρω, αλλά καλά τα πάει. Έγινε λίγο προς τα δεξιά. Πάμε! Όπα. Τι είναι αυτό τώρα? Έτσι, μιαου πάμε. Έλα, τελευταία! Εσύ είπε έτσι, μιου πάμε. Είναι πολύ ψηλά για τη Μικόλ. Τι είναι αυτό? Τι κίνηση καφιέρωσε εδώ η Νικόλ. Είναι το trademark της πλέον.
Μπράβο. Εδώ δεν τη βοηθάει το ύψος της, σε αντίθεση με τους άλλους ψιλολέλεκες που είδαμε, Σούγκαρ και Σπύρο. Νικόλ. Έλα Νικόλ. Νικόλ. Μινιόν. Πάμε. Πάμε. Πούτα. Πούτα. Πάμε. Μπράβο κορίτσι. Λες και χύθηκε σαν σοκολάτα. Πώς την είδες? Την είδα πολύ καλή. Πολύ καλή. Εντάξει, δεν ήταν τόσο παιδιά, μην λέμε ψέματα. Να. Έκανε καμός. Έκανε. Η κούρσα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Γλίστραγε λίγο, αλλά σηκώνομουν γρήγορα. Λίγο η πισίνα που πέφτεις για να πας από την άλλη πλευρά είναι λίγο δύσκολη. Στα σκαρφαλώματα θέλει μεγάλα ανοίγματα και να πιαστεί το πόδι να μην γλιστρήσει. Σχετικά τα πιστεύω ότι τα πήγα καλά. Παιδιά, εντάξει, είναι πολύ κουραστικό. Αλλά έχει μια αδρεναλίνη. Και επειδή φοβάμαι τα ύψη, λίγο φοβήθηκα, αλλά έπεσα, εντάξει. Ξέρεις ότι πήγες τέλεια. Αλήθεια. Δεν ξέρω, εσείς θα μου το πείτε απ' έξω. Ήσουν φοβερή απλά. Αλήθεια. Χαίρομαι πάρα πολύ. Το γατάκι μας. Είμαι το μικρό χαμστεράκι της ομάδας. Δεύτερη προσπάθεια για την Ελένη. Η οποία Ελένη ξεκίνησε σαν τοιχογραφία αιγυπτιακή με τα χέρια της στο πλάι. Γιατί, γιατί. Συγγνώμη, τόσες art references. Art references. Μάλιστα. Το μιλάς πολύ ωραία πάντως. Α, καλά. Έχω και ένα σε δύο, αγάπη μου. Σε δύο. Μάλιστα. Τι με νοιάζει, τι αμάξι έχεις. Πώς φάνηκε. Μου το γύρισες, μου την έφερες. Έτσι. Σιγά. Συνεχίζουν να λένε σιγά, παιδιά. Δεν είναι αυτό το νόημα του παιχνιδιού. Νομίζω το λένε για να μην την αγχώσουν. Πρέπει να αγχωθεί και πρέπει να κάνει καλό χρόνο. Άντε. Όπω, τι σκληρός άνθρωπος είσαι, βρε παιδί μου. Να σου πω κάτι, έχουμε πάει εκεί για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Πού είναι. Αυτό άκουσα εγώ, όπως έμενα τώρα. Όπω, αλήγεις τη φωτεινή. Θα αρχίσεις τώρα να επαναλαμβάνεις και αυτό που λέω. Όχι, δεν θα επαναλαμβάνω, με σοκάρεις τώρα. Είσαι σήμερα, είσαι σε διάθεση, είσαι σε mood να πούμε... Πολεμικό. Λίγο είσαι πόλεμος, λίγο έτσι αυστηρή και αυτό. Εγώ νομίζω ότι τους αγαπώ πάρα πολύ ήδη όλους και θα τα πάμε υπέροχα. Κατάλαβα, εντάξει. Τους αγαπώ πάρα πολύ. Κατάλαβα, η προπονήτρια. Παιδιά, ξέρετε από αγάπη είναι αυτό. Αλλά δεν είστε αρκετά δυνατοί. Τρέξτε. Όχι, εντάξει. Το μυαλό στο στόχο. Μπράβο με χέρια. Πανικός στις κερκίδες, τράβα με χέρια της λένε, δεν μπορούμε να τραβήξουμε με κάτι άλλο, δεν έχουμε αντιτακτούς αντίχειρες στα πόδια, δεν πειράζει. Χάσανε. Τα αυγά και τα πασχάλια. Όχι, το παιχνίδι. Α. Έδωσα τον τελευταίο μόνο στην ομάδα μου, το οποίο κερδίσαμε τον γκέιμ. Νομίζω ήταν μια καταπληκτική κούρσα. Με τριοφροσύνη. Μπορούσαμε να κερδίσουμε και κερδίσαμε. Μετά από ένα πολύ δύσκολο αγώνα, κερδίζουν το παιχνίδι οι Ροβινσόνες με σκορ 3-2. Μπράβο, παιδιά! Ένα, δύο, μία! Φίλε μου, καλέ. Ναι, πάνω. Ξέρεις, όσο εσύ ξεκουραζόσουνα κάτω και δροσιζόσουνα, στα πλαίσια του fair play, όπου τραυματίστηκε ο Χάρης, η ομάδα σου δεν αποφάσισε να παίξει ένας δυνατός παίκτης από εσάς και ένας αδύναμος από τους άλλους. Κύριοι. Διάλεξαν δύο κοπέλες, οι οποίες ήταν κοντά στη δύναμη, την Ελένη και την Νικόλ. Ναι. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Βασικά, εγώ δεν συμφώνησα. Ήθελα να κερδίσουμε. Αλλά τα παιδιά είναι κύριοι και κάναν αυτό και μας βγήκε, πιστεύω, σε καλό, όπως ανακοινώθηκε πριν λίγο. Η κούρσα μου, το πιο ωραίο κομμάτι της, ήταν πριν ξεκινήσει, που ήμουν ξαπλωμένος, αραχτός. Σκεφτόμουν ότι ήμουν στη Χαβάη.
Ναι, εδώ είσαι, στη Χαβάη. Έχουμε φτιάξει μια τεχνητή Χαβάη, φτιάξαμε. Πιστεύω ότι ήταν το καλύτερο σημείο της κούρσας μου αυτό πάνω μου. Ναι. Και, και το τέλος. Και το φαντασμαγορικό τέλος εκεί, ναι. Όχι, ναι. Το τέλος λέω που ξάπλωνες. Α, που κοιμήθηκα λίγο, ναι. Αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Αλλά πιστεύω και η κούρσα έδωσε ένα πόντο. Η διαδρομή ήταν θεαματική, μπορώ να σου πω. Ναι. Ναι. Έχει ξεπεράσει και τον Τρίφωνα Σταμαρά που είχαμε. Αλήθεια. Τόσο καλά. Όχι σε χρόνο, σε θεαματικότητα ίσως. Σε χρόνο πιστεύω ήμουν καλύτερο. Ήσασταν λίγο καλύτερο. Όχι λίγο καλύτερο, ήμουν καλό. Γενικά σε χρόνο. Ήταν ένα πολύ σκληρό αγώνα. Είδαμε την ομάδα σου, είχε βάλει τα δυνατά τη. Μετά κάτι πήγε στραβά όμω. Τι έγινε, μήπως ο τραυματισμό του Χάρη σας οδήγησε στο να χάσετε? Κάπου στις λεπτομέρειες έγινε το μπέρδεμα και δεν πήρατε τη νίκη. Είμαι πολύ ικανοποιημένη γιατί είμαστε πάρα πολύ όμορφοι και έχουμε πάρα πολύ πλάκα. Οπότε ναι, ο Χάρης τραυματίστηκε, σημαντικό είναι ότι είναι καλά. Και από εκεί και πέρα είναι ένα τέλειο ταξίδι αυτό που κάνουμε και μια απίστευτη διασκέδαση. Βασικά ήμουν τραυματισμένος, δεν το είχα ξεκουράσει το πόδι μου, με αποτέλεσμα... Όταν το ταλαιπώρησα στο κολύμπι, να πάθει γκράμπα να μην κουνιέται καθόλου. Να με πονάει απίστευτα και να μην μπορώ να κάνω τις απαραίτητες κινήσεις για να στο αγώνισμα. Πιστεύεις ότι επειδή δεν συμμετείχες σε αυτό το αγώνισμα, ότι η ομάδα σου έχασε για αυτό το λόγο? Κοίταξε να δεις, δεν πιστεύω ότι έχασε για αυτό το λόγο η ομάδα μου. Δώσαμε τον καλύτερό μας σε αυτό και θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να με κερδίσουμε. Τώρα είναι στο χέρι μας στο να το αλλάξουμε το δεδομένο και να βρεθούμε στην κορυφή. Τίποτα δεν τελείωσε όμως. Μόλις άρχισε το σκάσε και κολύμπα, πάμε στο επόμενο αγώνισμα, τα χαμστεράκια. Πάρα πολύ συγκλονιστικούς αγώνες, τρομερά φοβερούς, θα δούμε σε λίγο. Μπράβο, όλα τα επίθετα που ξέρεις για υπερτροφικό βαθμό. Τα έβαλα. Τα έβαλες, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δεν μου είπες όμως σοβαρά πώς φαίνονται αυτές οι ομάδες. Έχουν μία μίξη από αθλητές και φυσιολογικούς ανθρώπους και νομίζω ότι είναι και πολύ δεμένοι μεταξύ τους. Ναι, και έχουν πολύ ωραίο πνεύμα, πολύ ωραίο κλίμα. Μ' αρέσουν και ανυπομονώ να δω κι άλλα από αυτούς. Πονάς, τέλεια μου. Θέλω να κάνω μπάνιο, ρε. Θέλω να κάνω μια βουτιά. Έχει και ζέστα εδώ μέσα. Έχει ζέστα μέσα, έξω παντού έχει ζέστα. Μια ζέστα όμως που θα έχει. Το ίδιο πράγμα θέλουμε. Απλά εγώ το θέλω στη θάλασσα ή το θέλεις με. Πώς το λένε, με αυτό που το δένεις από τα δέντρα, με ώρα. Εσύ στη θάλασσα είσαι εκρηκτικός. Είμαι χαμός. Όταν πηγαίνω παραλία γίνεται χαμός. Το παιχνίδι μας παίζεται μέσα στη θάλασσα, στους κυλίδρους, τους κάσε και κολύμπα. Οι ομάδες ανταγωνίζονται η μία την άλλη σε μία διαδρομή. Όποιο ζευγάρι τερματίσει πρώτο, κερδίζει. Όποια ομάδα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες, παίρνει και το παιχνίδι. Οι πρώτοι παίκτες από τους ναυαγούς, η Οξάνα και η Στέλλα. Από τους Ροβισσόνες, η Ελένη και η Αναστασία. Fight. Ονομάζομαι Αναστασία Αυγουστή, είμαι 25 χρονών και δουλεύω ως εξωτερική πολίτρια σε μια διαφημιστική εταιρεία. Είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, ανυπόμονη και θετική. Το ατού μου είναι η ταχύτητα, γι' αυτό πιστεύω ότι θα ξεπεράσω τον εαυτό μου στην ταχύτητα και φοβάμαι πάρα πολύ τα αγωνίσματα δύναμης. Girl power το αγώνισμα. Εντελώς όμως. Τα κορίτσια μας εδώ χτυπάνε, σπρώχνουν, κάνουν. 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 Κάνουν, πολύ συγκεκριμένοι. Έμα δεν κάνουν. Πολύ συγκεκριμένοι, Φωτεινή Κορέ, κάνουν λέει τα κορίτσια. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι μαζί με το κάνουν, καμιά φορά ίσως προσπαθούν και ακόμα περισσότερο δίνουν. Δίνουν ήταν η λέξη που σκεφτώ. Τι τηλεπαθητικό έκανες τώρα. Α, σε παρακαλώ, χρυσό μου. Θεέ μου, αυτή η δουλειά σε έχει βάλει μέσα στο μυαλό μου. Έτσι. Τα κορίτσια μας εδώ παλεύουν, αλλά ακόμα δεν έχει καταφέρει καμία ομάδα να φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Έσκασαν. Μες στα νερά όμως είσαι. Βλέπω το φίνιση. Βλέπω το φίνιση καημένη. Πάμε, τελειώνουμε. Λίγο ακόμα και θα τα καταφέρεις και ακουμπάνε πρώτη ή ναυαγή. Ναι, ναι. Και μικρές τριγκλίτσες πανηγυρισμού από την ομάδα των ναυαγών.
Κάπου η ομάδα των Ροβιτσόνων έστριψε λάθος, έφυγε, αλλά... Ήταν τέλειο, τέλειο. Ήταν πολύ δύσκολο όμως, αλλά τα καταφέραμε. Δεν είχαμε συγχρονισμό, αλλά προσπαθούσαμε. Ρίχναμε σώματα, κεφάλια, ό,τι μπορούσαμε. Αλλά κερδίσαμε. Αυτό είναι το βασικό. Μπήκαμε με θετική ενέργεια και με χαμόγελο. Αυτό είναι το βασικό, γιατί αυτό είναι αυτό το παιχνίδι. Ναι. Διασκέδαση και μόνο. Η κούρσα ήταν καταπληκτική. Υπήρχε πολύ αντοχή. Προσπαθούσαμε να φτάσουμε στο τέλος χωρίς να σταματήσουμε. Λόγω της δύναμης του κοριτσιού μου, που έχει πολύ δύναμη, τραβούσαμε λίγο προς τα δεξιά. Και έτσι, αντί να κατευθυνθούμε ευθεία, πηγαίναμε λίγο δεξιά. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Θα τα βρούμε στο επόμενο. Ήταν καταπληκτικά. Μπορώ να πω ότι το διασκεδάσαμε πάρα πολύ. Αλλά ήταν δύσκολο. Φαίνεται εύκολο, ήταν δύσκολο. Αλλά τα καταφέραμε. Έλα, έλα, δώσε συμβουλή, γιατί έχουμε το επόμενο γύρο. Λοιπόν, παιδιά. Πάμε για να ασκήσουμε. Πατάμε μόνο στο μαύρο. Μην το πεις στους άλλους, θα το, θα το κρατήσουμε για μας. Fight. Μου λένε Χάρη Σιόζο, είμαι 27 χρονών, ασχολούμαι με το modeling και τη δημοσιογραφία. Με φωνάζουνε γκρινιάρι πάρα πολύ, ίσως γιατί είμαι λίγο παραπονιάρης, αλλά είμαι πάρα πολύ καλό παιδί και εντάξει, το αντιπαρέρχονται όλοι. Οι γυναίκες με κυνηγάνε, αλλά επειδή ο άντρας πρέπει να είναι κυνηγός, προτιμώ να τις κυνηγώ εγώ. Πιστεύω πως είμαι αληθινός, σωστός και ειλικρινής. Η ειλικρίνεια μεγάλη αρετή. Μεγάλη αρετή. Μεγάλη αρετή. Σχεδόν σαν την ανιψιά μου την αρετή που έκλεισε τα 17 φέτος. Α, μπράβο το κορίτσι. Μπράβο, δεν έχω κάνει ανιψιά αρετή, απλά ήθελα να πω μια βλακεία τώρα. Να σου ζήσει. Να μου ζήσει η βλακεία μου. Λοιπόν, βλέπουμε τα αγόρια μας εδώ να τα δίνουν όλα με δύναμη και ειλικρίνεια. Πατάμε μόνο στο μαύρο, είπανε πριν, και όντως φαίνεται να το εφαρμόζουν, παρόλο που είναι πάλι ομάδα. Τα καταφέρνουνε. Ναυαγή! 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 Έλα! Ναυαγή! Ναυαγή! Έλα, έλα, το έχουμε! Πάμε λίγο, παιδιά, όμως. Τα πάνε καλά, τα πάνε πάρα πολύ καλά. Δεν έχει στρίψει κανένας περίεργα, άρα ίδια δύναμη και στις δύο πλευρές του κυλίνδρου. Και τώρα, έλα, σώμα με σώμα! Φουσκωτώ με φουσκωτώ! Ναι! Ναι, 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 ναι! Πάμε ναι. Ένα-ένα οι Ροβινσόνες στους ναυαγούς. Ένα-ένα, Φωτεινή. Έγινε η σοφάριση. Ντέρμπι. Εντάξει, χαλάρωση, δεν είναι και τόσο τρομερό. Ντέρμπι, σου λέω! Ανεβάζει πολύ το ηθικό η ισοφάριση πάντα. Αυτό που μας μένει όμως είναι η διασκέδαση, δεν το απολαμβάνουμε. Είτε χάσουμε είτε κερδίσουμε. Εδώ κερδίζουμε απίστευτη, απίστευτη χαρά μεταξύ μας. Πάρα πολύ ωραίο. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να έχουμε, να το διασκεδάσουμε. Have fun, παιδιά, είναι παιχνίδι. Δηλαδή πραγματικά είναι όλα μια χαρά, τέλεια όλα. Ήταν πολύ καλή κούρσα. Δώσαμε τις αντοχές μας, δώσαμε το μπαλμό μας. Το ότι δεν νικήσαμε δεν υπάρχει θέμα. Πιστεύω έχουν πόσα άλλα αθλήματα τα οποία μπορούμε να βγάλουμε εις πέρας. Έχουμε ακόμα να πάρουμε νίκες. Αυτό το χάσαμε. Η κούρσα ήταν πάρα πολύ καλή, δυνατή. Πιστεύω ότι τα καταφέρουμε. Είμαστε δυνατή ομάδα. Θα το πιστέψουμε. Το μυστικό είναι ένα. Όχι γρήγορα. Έναν πόδι ρυθμό. Δεν είναι το γρήγορο, είναι το τέμπο. Ένα. Μην πάτε γρήγορα, μην πάτε γρήγορα. Επόμενοι παίκτες, ο Σπύρος και η Νικόλα από τους ναυαγούς. Από τους Ροβινσόνες, ο Λούκας και η Σαμάνθα. Ονομάζομαι Σαμάνθα Σιόκφμαια, είμαι 24 ετών και είμαι ιδιωτική υπάλληλος. Γεννήθηκα στην Κύπρο, ο πατέρας μου είναι από την Αυστρία, πήγα και εκεί λίγα χρόνια, αλλά γενικά τη ζωή μου την έζησα στην Κύπρο. Συνήθισα την Κύπρο γιατί στην Αυστρία όλοι κοιμούνται από η ώρα 9 και επειδή μου αρέσει να βγαίνουμε έξω, ξενυχτάμε παραπάνω στην Κύπρο. Δώσε Σπύρο! Εν τω μεταξύ έχουν μια μικρή ψιομετρική διαφορά η Νικόλ με το Σπύρο. Δεν ξέρω πώς θα το παλέψουν αυτό μες στον κύλινδρο. Πάμε! Α, θα το παλέψουν εξαπλωμένοι. Την έχουν ξεφτυλίσει αυτή τη διαφορά τους. Έλα, σταμάτα! Κάτι κάνουν και εξαπλωτοί όμως. Βέβαια, κοίτα. Πάμε! Είναι πολύ καλή στρατηγική τελικά, κοίτα τους. Σπύρο, είμαστε μπροστά, δώσου! Πού είμαστε μπροστά? Ίσως το πάμε! Δώσε Σπύρο, τα καταφέρουμε, δώσε λίγο ακόμα, βρε παιδί μου! Έλα, είναι κρίμα να χάσουμε έτσι. Δεν νιώθεις και εσύ ότι από τα πλάνα της κάμερας είναι λες κυνηγωμένη σε κάποια τροπική καταιγίδα? Αυτή την αίσθηση μου βγάζει. Δώσε Σπύρο, γρήγορα! Δεν νομίζω θα το χάσουν για λίγο, ναι. 2-1 κάνουν οι Ροβινσόνες. One, two,
Η παραγωγή ξεκάθαρα έβαλε τον Σπύρο με την Νικόλ για να μας κάνει να γελάσουμε. Πήγαμε πάρα πολύ καλά, αλλά στο τέλος νομίζω, λίγο στο τέλος το χάσαμε. Κοίτα, επειδή κάνω ακροβατική γυμναστική, πήδαγα. Δηλαδή προσπάθησα έτσι να το βγάλω, γιατί βέβαια είναι τρεις φορές από μένα. Αλλά ο συνδυασμός ήταν καλός. Τα πήγαμε καλά, νομίζω. Πιστεύω στο επόμενο θα σκίσουμε. Ναι, κι εγώ. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Ήταν δύσκολη, όπως λένε και οι άλλοι. Είχαμε ένα μικρό θεματάκι στραμπούλι στο Αυτοκαλώδης. Αλλά μια χαρά όλα, μια χαρά δύναμη. Διασκεδάζουμε. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Συνεχίζουμε. Λόγω του ότι ήταν βρεγμένα, γλιστράει. Και το νερό μέσα. Και στραμπούλι στο πόδι της, η προσπάθεια να πηδήξει το εμπόδιο, το εκεί κάτω. Έπατησα λάθος, σε λάθος μέρος. Ναι. Κατάλληλα μια χαρά. Αυτό το κερδίσαμε, μια χαρά είμαστε. Οι Ροβινσόνες κάνουν το 2-1 και οι επόμενοι παίκτες από τους Ναυαγούς, η Οξάνα και ο Γιάννης. Και από τους Ροβινσόνες, η Ελένη και ο Ανδρέας. Ονομάζομαι Ανδρέας Τοφή, είμαι 35 ετών και είμαι διευθυντής πωλήσεων σε εταιρεία που ασχολείται με ταξιδιωτικά είδη. Όταν έχω ελεύθερο χρόνο, τα χόμπι μου είναι ό,τι έχει να κάνει με τον αθλητισμό. Επίσης, μου αρέσουν πάρα πολύ οι ελεύθερες καταδύσεις και ό,τι έχει να κάνει γενικά με το ψάρεμα. Μ' αρέσουν οι εκθρομές. Μ' αρέσει να παίρνω τη μηχανή μου και να ξεκινάω για το άγνωστο και όπου βγει. Το Ανδρέα του αρέσει τίποτα? Ό,τι έχει να κάνει γενικά με τα πάντα. Ξέρεις τι, είναι παιδί που χαίρεται τη ζωή. Και αυτό καλά κάνει, και πολύ καλά κάνει. Μπράβο, Ανδρέα μου. Χαίρεται με ό,τι έχει να κάνει γενικά με τη χαρά. Με τη χαρά, βεβαίως. Την ανιψιά μου, τη δεύτερη που είναι. Πόσο είναι, 13? Είναι, όχι, 22 είναι αυτή. Είναι μεγάλη, μπερδεύτηκα. Ναι, είναι μεγάλη χαρά. Ναι. Πτυχία στα 4 χρόνια, Ναι. Μπράβο της. Γιατί είναι μεγάλη χαρά. Οπότε δίνει χαρά. Αχ, τι συμβαίνει σήμερα. Είναι πολύ διαφορετικό το κλίμα από την προηγούμενη εβδομάδα του ανταγωνισμού, ρε παιδί μου. Οπότε και εγώ έτσι έχω πάρει χαρά και βλέπω εδώ να προσπαθούν και να γίνεται χαμός. Χωρίς να μαλώνουμε όμως, ρε παιδί μου. Έχει πολύ πλάκα όλο αυτό. Ναι, αγαπημένοι, είναι παιχνίδι. Κούρσα για γερά νεύρα. Κουραστικό. Σιγά σιγά στην πορεία βγαίνει και η κόπωση. Σε επαναλήψεις τα παιχνίδια δεν είναι καθόλου εύκολο όσο φαίνεται. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια. Το πιο σημαντικό ότι είναι διασκεδαστικό. Διασκεδάζουμε. Εδώ ήρθαμε για ένα σκοπό. Ό,τι έχει σχέση με παιχνίδι είναι για διασκέδαση. Εντάξει, συνεχίζουμε να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε βασικά. Ο οργανωτής ήταν ο Ανδρέας. Έδινε το τέμπο. Εγώ προσπαθούσα να διατηρώ το τέμπο μου στο γρήγορο. Και 1-2 συνέχεια, 1-2-1-2 με πιο γρήγορο τέμπο για να μπορούμε να κερδίσουμε πιο εύκολα. Μας χαροποιά ότι δώσαμε το τελευταίο πόντο της στην ομάδα για να νικήσουμε το game. Εμείς θα συνεχίσουμε να δώσουμε ό,τι καλύτερο έχουμε. Προσπαθούμε να το διασκεδάσουμε επειδή είναι ένα summer games που το μόνο που χρειάζεται είναι χαμόγελα και διασκέδαση, τίποτε άλλο. Προσπαθούσαμε να κερδίσουμε, αλλά σε σχέση με την πρώτη φορά, δηλαδή στο πρώτο παιχνίδι, μας φάνηκε ακόμα πιο δύσκολο. Και ό,τι αφορά εμένα, έχασα όλες τις δυνάμεις μου και προσπαθούσαμε, αλλά χάσαμε, δυστυχώς. Θέλει λίγο τσαγανό και λίγο νεύρο όλη η διαδικασία. Ήταν οριακό το παιχνίδι, συνεχίζουμε, ένα παιχνίδι χάθηκε, προχωράμε. Ζαχαρία, ξέρουμε πως κάνεις, μάθαμε βέβαια από πηγές δικές μας. Τίποτα δεν είναι μυστικό. Τίποτα δεν είναι μυστικό. Θαλάσσιο σκι, ότι κάνεις snow ski. Σέρφινγκ. Πώς το είδες το χαμστεράκι μας? Λέγεται χάμστερινγκ. Κοίτα να δεις. Ναι. Κατάλαβα πραγματικά για πρώτη φορά ότι τα χάμστερ πρέπει να τα καμαρώνουμε. Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό που κάνουν όλη μέρα για να αποβάλουν, για να αποβάλουν το στρες τους. Εμείς έχουμε χίλια πράγματα να κάνουμε, αυτοί μόνο αυτό έχουν. Κουραστικές. Εντάξει, μπορώ να πω είναι κουραστικό, αλλά είναι τόσο διασκεδαστικό που δεν νιώθεις την κούραση. Θα αντέξεις τα υπόλοιπα. Αν είναι. Δεν ξέρω τι άλλων ζώων παιχνίδια θα κάνουμε εκτός από χαμστεράκια. Έχουμε ζωολογικό κήπο εδώ, θα κάνουμε όλα τα ζώα. Χάμστερ, λεοπάρδαλες. Θα τα καταφέρουμε. Τα πάντα. Η πρόκληση είναι τα πάντα. Σπύρος, είδαμε στην κρίσιμη στιγμή, έγινε ανατροπή. Μετά η ομάδα σου έκανε μεγάλη διαφορά, δεν κατάφερε να κερδίσει. Αν και εσύ στην ιστιοπλοεία εδώ δεν τα κατάφερες.
Τι σώ είναι ναυαγό είσαι. Στην ιστοπλία είναι ναυαγό. Εντάξει, εδώ πέρα και εδώ ναυαγήσαμε μάλλον στο παιχνίδι από ό,τι κατάλαβα. Δηλαδή να λέμε πάλι καλά που δεν βούλιαξε και τα χαμστεράκια. Πάλι καλά, πάλι καλά που δεν βρήκαμε στο βράχο απέναντι. Βούλιαξε εμένα το χαμστεράκι. Το χαμστεράκι που βούλιαξε. Με βούλιαξε. 3-1 εγώ. Κλαούντια, πώς σου φάνηκε το παιχνίδι, τα χαμστεράκια σου άρεσε. Είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό, μα σαμποτάρουνε. Ποιο σου σαμποτάρει. Μα σαμποτάρουνε. Οι Ροβινσόνες. Όχι οι Ροβινσόνες, ο βοηθός Ροβινσόνος. Αυτός μας σαμποτάρει. Κάνει αναλλάξει ανάλογος που πηγαίνουν. Πιστεύεις ότι η ομάδα σου θα καταφέρει να υπερισχύσει ενάντια στους Ροβινσόνες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας? Εννοείται, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Η ομάδα σου κέρδισε 3-1. Η ομάδα μου είναι σταθερή, η ομάδα μου έχει πείσμα, έχει θετική ενέργεια. Μια πετσετούλα λίγο τον Ιδρώτα να φωνάζει. Έχει θετική ενέργεια, έχει πάθος, νομίζω ότι σε όλα τα αγωνίσματα θα πάει έτσι αέρας. Τι άλλο να πω. Ναι, σκουπίστε τον, παιδιά, σκουπίστε τον. Ένα χειροκρότημα για τον coach. Πες μου λίγο. Τι τους κάνεις όλους, τι τους κάνεις όλους. Τους αγαπάω όλους. Έτσι. Η δύναμη της αγάπης και στο σκάσε και κολύμπα φωτεινή που έχουμε μπλέξει. Σας πάω όλους. Αυτό το λέει κάποιος άλλος. Το ξέρω. Ελάτε όπως είστε στο σκάσε και κολύμπα. Σας δεχόμαστε όπως και να είστε. Θα γυρίσουμε και το άλλο μάγουλο. Ο έχουν δύο χιτώνες. Φτάνει τώρα. Τι θα δούμε σε λίγο. Θα δούμε αυτή την παιχνιδάρα με τη γλίστρα και το χαμό που συνήθως βλέπουμε πολύ ωραίους, πολύ δυναμικούς αγώνες και πολύ κέφι από αυτές τις ομάδες. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Μπάσκετ μου και γλίστρισα. Σιγά καλέ, το παιδί καλέ. Το μπάσκετ μου και γλίστρισα παίζεται στη μεγάλη τσουρλίθρα μας. Το παιχνίδι χρειάζεται ταχύτητα και αντοχή. Όποια ομάδα συμπληρώσει πρώτη 5 νίκες, παίρνει και το παιχνίδι. Πρώτοι παίχτες, ο Γιάννης και ο Ανδρέας. Fight. Να σου πω κάτι. Με πεθαίνει που η μουσική είναι ντάν, ντάν, ντάν και δείχνει πλάνο από μπαλίτσες. Έχει κάτι έτσι πολύ κινηματογραφικό, ρε παιδί μου. Κοίτα εδώ πόσο κινηματογραφικά να με κατεβαίνουν τα σκαλιά. Πάμε! Να ρίχεις ήταν αυτό, τι ήτανε. Κατέβηκε το βουνό μόλις. Ό,τι ικανότητα έχουμε, καλή είναι. Μπράβο, Γιάννη! 1-0 για τους ναυαγούς! Για να δούμε. 1-0. Ο πρώτος πόντος πήγε στους ναυαγούς με αρκετή άνεση και ευκολία, θα λέγαμε. Κοίταξε, έχασε και την παλίτσα ο άλλος. Ήταν μια καθαρή νίκη, τουλάχιστον έτσι το είδαμε όλοι, έτσι το απολαύσαμε. Το απολαμβάνω κι εγώ και συνεχίζουμε. Στο παιχνίδι με τον Γιάννη δεν άλλαξε κάτι. Ακολουθήσαμε και οι δύο από ό,τι είδα την ίδια τακτική, όπως το πρώτο παιχνίδι. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι και θέμα τύχης, διότι σε μια φάση θεωρούσα εγώ ότι μπορούσα να νικήσω. Γλίστρισα, έπεσα κάτω. Εντάξει, ανέβηκε ο Γιάννης. Έτσι είναι αυτά τα παιχνίδια. Έχασες κάποια δευτερόλεπτα, τελείωσε. Δεν υπάρχει επιστροφή. Η δυσκολία σε αυτό το παιχνίδι είναι κιόλας στο που γλιστράει, που είναι με σαπούνια, με λάδια. Εκεί, αν καταφέρεις ισορροπήσεις, έχεις κερδίσει αυτόματα και το παιχνίδι. Ο καθένας ψάχνει να βρει το τρίκ του, την πατέντα του, να το πω έτσι, έτσι ώστε να τον ευκολύνει στο να κατέβει περισσότερο. Εκεί είναι. Και με προσοχή να μην σου πέσει το κουτί μέσα στη θάλασσα και χάσει τα μπαλάκια, γιατί αυτόματα χάνει και το παιχνίδι. Πιστεύω εκεί είναι όλοι. Η μαγιά του παιχνιδιού. Από εκεί πέρα μετά πάει αυτόματα πάνω. Λίγα καταφέρεις να πιάσεις όλα τα μπάλα και τα πολύχρωμα από κάτω. Και τα έφερες και προς τα πάνω τώρα, καλύτερα για όλους τους άλλους. Μπράβο, μπράβο. Θέλει πολύχρωμα. Το είδαμε, γι' αυτό σε είδα ότι τα ψάξες. Επόμενοι παίκτες. Η Ελένη και η Νικόλ. Σόπα. Ναι. Αλήθεια. Fight. Ονομάζομαι Ελένη Τουμπή, είμαι 22 ετών και το επάγγελμά μου είναι γυμνάστρια. Είχα περάσει από πολλά αθλήματα όπως μπάσκετ, βολέι, κολύμπι, ταεκβοντό. Όμως κατέληξα στη μεγάλη μου αγάπη που είναι το ποδόσφαιρο. Τα τρία σημαντικά πράγματα που με χαρακτηρίζουν σαν άνθρωπο είναι η αυτοεπίθεση μου, η δυναμικότητα και η ευγένεια. Φύγαμε! Έλα, έλα, Νικόλ! Έτσι που τους βλέπω να πηγαίνουν μπρος πίσω από τη λεκάνη σε κάθε τέτοιο αγώνισμα, σκέφτομαι ότι θα μ' άρεσε πολύ να ήταν
η μπουγάδα μου εκεί μέσα και να μου τα άπλωναν. Και να πηγαίνει όσο απλώνουν ρούχα. Ναι, δηλαδή εκεί πάνω τώρα που πάνω αφήσω το μπαλάκι να ήταν η απλώστρα. Και τι θα έκανες με το νερό σαπούνι baby oil που πέφτει και σου κάνει τα ρούχα χάλια? Έχεις δίκιο, αυτό δεν το σκέφτηκα. I am the destroyer of dreams. Και νομίζω πως μόλις καταστράφηκαν και όλα τα όνειρα της Νικόλ, γιατί τα μπαλάκια της έπεσαν μες στη θάλασσα. Όχι! Αχ, κοριτσάρα μου, κρίμα. Φτάνε όμως και τις τα φέρουν πίσω. Αυτό δεν επιτρέπεται, νομίζω. Δεν ξέρω, ας μην είμαστε κακοί. Μπορεί, ρε παιδί μου, να πούνε ότι είναι συναδελφικό και να το επιτρέψουν. Γιατί η Νικόλ πάει για το τρίτο μπαλάκι τώρα, κερδίζει. Για να δούμε. Η Νικόλ κατά λάθος έριξε τον κουβά με τα μπαλάκια, ναι, και βούτυξε μέσα η Οξάνα και έπιασε τα μπαλάκια και τις τα έβαλε πάλι πίσω στη θέση τους. Mm-hmm. Αυτό απαγορεύεται, οπότε η ομάδα των αβαγών ακυρώνεται και παίρνουν τον πόντο οι Ροβινσόνες. Εγώ δεν θα τον ήθελα αυτόν τον πόντο. Γιατί? Εντάξει τώρα, επειδή έκανε μια βλακή η άλλη ομάδα μου. Ότι είχα μια πολύ καλή κούρσα. Ήμουνα γρήγορη, στο σκηνή σε όλα. Αλλά το σκηνή κάποια στιγμή ακουμπήσε το κουτί με τα μπαλάκια και τα μπαλάκια πέσαν στη θάλασσα. Η Οξάνα από την ομάδα μου θέλησε να με βοηθήσει και μπήκε μέσα για να μου βάλει τα μπαλάκια στο καλάθι, ώστε όταν κατέβω να το πάρω. Εγώ το πήρα το μπαλάκι, ανέβηκα, το έβαλα στο κουτί νομίζοντας ότι έχω κερδίσει, αλλά τελικά χάσαμε γιατί δεν ήταν σωστό να με βοηθήσει η παίχτριά μου. Είμαι χαρούμενη που ο πόντος πήγε στην ομάδα μου, αλλά δεν το περίμενα έτσι, επειδή θα ήταν καλύτερα να το περνάμε με την αξία μας. Εκεί που η Νικόλ έχασε το μπαλάκι, έχει ρίξει το καλάθι και έφυγαν μπάλες κάτω στο νερό. Έχουμε καταλάβει έτσι ότι εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε στην ομάδα. Και φυσικά, εγώ με το που το είδα αυτό, βούτυξα στη θάλασσα για να βοηθήσω να πάρουμε την νίκη. Όμως δεν κατάλαβα κάτι μάλλον, γιατί δεν επιτρεπόταν να κάνουμε αυτό το πράγμα και ακυρωθήκαμε. Ακούστε, αφήστε τα πόδια να φεύγουν μόνα τους. Είμαι σίγουρη. Δυνατά το σκηνή, ναι, γιατί σε κρατάει λίγο. Άστα να φύγουν μόνα τους και το μπαλάκι πολύ γρήγορα. Και το ανέβασμα. Και μην ρίξουμε το καλάθι. Και το ανέβασμα βγαίνει μόνο του. Με τα χέρια. Αρκεί χέρια να το κρατάς. Και δυνατό δάγκωμα στο μπαλάκι. Δυνατό δάγκωμα. Μας κλειστρήσει από τις κάτω. Και μετά θέλει δύναμη να ανέβεις γρήγορα. Μπράβο, ήσουν να. Το ποντικάκι. Ονομάζομαι Λεωνίδου Λούκας, είμαι 29 ετών από την Κύπρο και είμαι αρχιτέκτονας. Στον ελεύθερο μου χρόνο ασχολούμαι πιο πολύ με το γυμναστήριο. Παλαιότερα δούλευα στο χώρο της τηλεόρασης, σαν βοηθός σκηνοθέτη που τελειώσει εκεί. Σταμάτησα όμως και παρακολουθήσω λίγο πιο πολύ το επάγγελμά μου. Γενικά νομίζω είμαι τύπος υπομονετικός, δυναμικός και ευαίσθητος. Και λεπούρι ο Λούκας. Καλός είναι. Πολύ καλλιτέχνης. Βοηθός σκηνοθέτη, αρχιτέκτονας. Αρχιτέκτονας με πτυχίο, σαν εμένα. Εντάξει, δεν μετράνε αυτά. Χτίσε μας κάτι. Ένα μικρό πυργάκι με τα μπαλάκια. Θα καταφέρει. Είναι δύσκολο να σταθούν, ξέρεις. Πρέπει να βρεις το σωστό κέντρο βάρους. Κάτι που ο Χάρης δεν το καταφέρνει. Mm-mm. Είναι και τραυματίας. Έπαθε και μια κράμπα στον τετρακέφαλο στο πρώτο παιχνίδι, στο Μούσκεμαν, και έχασε. 2-1 για τους Ροβινσόνες. Σιγά καλέ. 1, 2. Θα ρω πως μεροληπτεί ελαφρώς η Στέλλα. Λες. Υπέρ των Ροβινσόνων. Και εγώ δεν έχω το μυαλό μου να βλέπω τον αντίπαλό μου τι κάνει. Βλέπω τι κάνω εγώ. Είναι το πιο σημαντικό για μένα. Έβλεπα πώς πηγαίνω εγώ, πού είναι οι μπάλες, πώς θα είναι από πάνω, αν γλιστράω, αν. Και αυτό έκανα. Εντάξει, μια φάση κοίταξα να δω λίγο σε τι κατάσταση είναι. Είδα ότι έχω ένα προβάδισμα. Και έτσι εντάξει, το πήγα λίγο πιο χαλαρά, για να ξανακουραστούν. Ήταν βασικά λίγο δύσκολο σαν τεχνική. Δεν ήταν δύσκολο παιχνίδι. Δηλαδή τεχνική του, όσο και απλή να ήταν, όσο και σιγά σιγά, ας πούμε, να κατεβαίναμε και να ανεβαίναμε και μόνο που γλίστραγες και σου έφευγε είτε την μπάλα, είτε ο κάδος με τις μπάλες κτλ. Ήταν πιο πολύ αγχώδες, δεν ήταν δύσκολο, μπορώ να πω. Υπάρχει βέβαια απογοήτευση, γιατί ήρθαμε για άλλο παλμό στην ομάδα. Αλλά θα τα καταφέρουμε αύριο και θα δώσουμε τον πόντο μας. Ποια είναι! Ποια είναι! Η Στέλλα και η Αναστασία! Δεν μπορώ, έχουν πολύ κέφι ο Πάνος και η Στέλλα και κάνουν τα δικά τους. Τώρα παίζει η Στέλλα και η Αναστασία. Οι οποίες έχουν ξεκινήσει δυνατά τώρα, σοβαρευτούμε λιγάκι. Να σοβαρευτούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ γρήγορο. Το ένα πόδι μετά το άλλο, ως ήθιστε. Ανεβαίνουνε. Πάμε.
αφήνουν μπαλάκι, ξανακατεβαίνουν. Καλά, Στέλιο, περιγράφεις καταπληκτικά. Δεν είμαι υπέροχος. Καταπληκτικά. Και θα πάρει την νίκη ο ναυαγός. Μπράβο, μπράβο, Στέλλα. Μπράβο. Όχι, μπράβο. Και έχουμε ισοπαλία αυτή τη στιγμή. Ούτε κατάλαβα πώς πέρασε. Τι σου συμβαίνει? Δεν ξέρω. Η ομάδα μου ήμασταν 2-1. Έπαιξα αρκετά γρήγορα, μπορώ να πω, και το ισοφάρισα το παιχνίδι. Ήταν ένα παιχνίδι αρκετά διασκεδαστικό. Βέβαια, γλίστραγε αρκετά γιατί είχαμε και σαπούνι μαζί με νερό και γλίστραγανε τα πόδια. Τα κατάφερα, ήμουν πιο γρήγορη. Τερμάτισα πρώτη. Σε αυτό το αγώνισμα με έχει κυριεύσει το αίσθημα της φοβίας όσον αφορά την κατάβαση. Γι' αυτό και πρόσεχα πώς θα κατεβώ. Δηλαδή, μπορούσα να πάω και πιο γρήγορα. Φοβόμουν μην τραυματιστώ ή γλιστρήσω ή πέσω στη θάλασσα. Την ανάβαση το είχα. Μπορούσα να κερδίσω. Έχασα την επόμενη φορά. Θα πήγες τέλεια. Μπράβο. Ευχαριστώ. Πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε, πάμε. Στέλλα, Στέλλα, πάμε. Και. Έλα, έλα. Και. Ένα, δύο, τρία. Ναυάγι. Κυρίες και κύριοι, οι επόμενοι μας παίχτες είναι ο Σπύρος από την ομάδα των Ναυαγών και ο Ζαχαρίας από τους Ρόβινσόνες. Σπύρος και Ζαχαρίας, αγώνας τιτάνων. Υπέροχοι και οι δύο. Έλα, Σπύρο. Έλα, τους αγαπώ. Πόσα αξεσουάρ φοράει ο Σπύρος? Και οι δυο τους, έτσι, μπαντανίτσα, γυαλιά, ιστορία, κακό. Έλα. Κολλιά με κοχυλάκια, ποδιόλι. Ποδιόλι, όχι πάλι το ποδιόλι, ξαναγύρισε στη ζωή μου το ποδιόλι. Έτσι, έλα. Έτσι. Έχουν έναν πολύ δικό τους ρυθμό, ρε παιδί μου, που κρατάει το suspense, γιατί είναι, ξέρεις, είναι αυτό, ο ρυθμός των 45+. Που έχεις αποκτήσει μια εμπειρία από τη ζωή. Είσαι πιο σοφός. Οι ναυαγοί κερδίζουν 3-2. Και χάνουν το Σπύρο. Άλλαξα γνώμη, Στέλλα, δεν με ρολυπτεί, είναι απλά γενικώς ενθουσιασμένη σήμερα. Ναι, παιδί μου, και οι δυο τους είναι, πάμε! Πήρα στην αρχή μια διαφορά, μου φαίνεται κανένα μέτρο, 1,5, αλλά μου την κάλυψε. Αλλά στο τελευταίο κατέβασμα, ανέβασμα, πέσαμε κυριολεκτικά μαζί. Ήμουνα λίγο πιο τυχερός, πιο γρήγορος, δεν ξέρω τι, και πήρα την νίκη. Έσπασε το ρόδι. Ενώ είχα καλύψει τη διαφορά στην τελική κούρσα, η προσπάθεια του Σπύρου φαίνεται ότι ήταν όση χρειαζόταν για να μην προλάβω στο νήμα να βάλω την μπάλα στο καλά. Fight. Πάμε. Δύο δυνατές αθλητρίες. Μπράβο. Ναι, είναι δύο, είναι αλήθεια. Μία και μία. Δεν εννοούσα αυτό. Εννοούσα ότι θα αλλάξει λίγο ο ρυθμός του παιχνιδιού σε σχέση με τους άλλους δύο που το πήγανε, ρε παιδί μου, με ένα δικό τους τρόπο. Ένα. Πώς να σου πω, ένα μεγαλειώδες. Το βρήκα. Μια μεγαλειώδη ραθυμία. Α. Εμένα με έχει κυριεύσει μια γλυκιά ραστόνη αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Έχασε τις μπάλες. Τι έχουμε εκεί. Νικητές, η ναυαγή με 4-2. Η Οξάνα κερδίζει με διαφορά. 4-2. Οι Ροβενσόνες είναι άτυχοι, δεν μπορούν να αγωνιστούν. Δεν... Η διαδρομή δεν ήταν δύσκολη, όμως φοβόμουν πάρα πολύ να γλιστρήσω, να πέσω κάτω, να ρίξω το καλάθι, τα μπαλάκια, γιατί αλλιώς θα ακύρωνε όλη η ομάδα. Και προσπαθούσαμε μια ωραία τακτική να πάρω το μπαλάκι να ανέβω πάνω, να το βάλω στο καλάθι, να με ρίξω ούτε το πάνω καλάθι. Και τα κατάφερα. Δεν έβλεπα καθόλου τι κάνει η αντίπαλη ομάδα. Μετά έμαθα λοιπόν ότι έχει ρίξει το καλάθι, αλλά ποτέ δεν κοιτάω τι κάνει ο διπλανός μου. Τρέχω μέχρι να κερδίσω. Πήγα να παίξω άλλη στρατηγική. Ξεκίνησα πολύ γρήγορα. Κατέβηκα κάτω στο σκηνή. Δεν έπαιρνα το σκηνή στο ανέβασμα. Αυτό ίσω να είναι ή καλό ή κακό. Εμένα με βοήθησε στην αρχή. Επόμενοι παίκτες, ο Σάκης και ο Γιάννης. Fight. Ξαναπάμε! Ξανανέβηκαμε! Γιάννη,
Πιστεύεις μετά από αυτόν τον αγώνα ο Σάκης πού θα πάει να ξαπλώσει? Ήδη του φεύγουνε μπαλάκια, του κάνουνε. Αχ, βρε Σάκη. Σάκη, μήπως να γυρίσεις τα φουσκωτά, να ξαπλώσεις λιγάκι, να ράξεις? Μην του βάζεις ιδέες. Είναι ικανός να αφήσει το παιχνίδι και να πάει να ξαπλάρει. Χοροπηδηχτός αλαγουδάκι ο Γιάννης, κατεβαίνει τα σκαλιά δυο-δυο. Σκιο-θκιο. Ένα, δύο, τρία, λαμπάκι! Ένα, δύο, τρία, Γιάννης! Και κατάφεραν οι ναυαγοί να φτάσουν στους 5 βαθμούς. Και τώρα είναι 2-2 και θα πρέπει να παίξουν ένα ακόμη παιχνίδι. Στο τελευταίο μάτς είχα τρέξει ήδη 2, οπότε μου ήταν πάρα πολύ εύκολο και το είχα και κοντά σχετικά σε χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να πάει περισσότερα πιο άνετα. Δεν ξέρω αν βοήθησε ο αντίπαλος, όλα τα παιδιά είμαστε δυνατοί και αν βλέπετε κιόλας όλα τα αγωνίσματα είναι οριακά. Όταν είδα το Σάκη να χάνει τον μπαλάκι με την άκρη του ματιού μου, όπως παρακολουθούσα και λίγο να δω πού βρίσκομαι, εκεί λίγο χαλάρωσα και πήγα με πιο σιγουριά. Και όταν είσαι πιο χαλαρός, πιο σίγουρος, πιο αεράτος, πιστεύω βγαίνει πιο εύκολο το αποτέλεσμα. Τα πρώτα δύο παιχνίδια έδιναν ένα πόντο το καθένα και τα κέρδισαν οι Ροβινσόνες. Το τρίτο παιχνίδι έδινε 2 πόντους και το κέρδισαν ναυαγοί. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε ισοπαλία και πάμε σε έναν αγώνα πέναλτι. Ο αγώνας πέναλτι γίνεται στο θαλάσσιο πάρκο. Οι δύο ομάδες διαλέγουν τους καλύτερους παίκτες. Οι παίκτες τρέχουν ταυτόχρονα σε μία διαδρομή και όποιος παίκτης τερματίσει πρώτος κερδίζει. Παιδιά, θέλω να μου πείτε τι αποφασίσατε. Έτοιμοι. Ποιοι είναι οι επιλεκτοί των ομάδων? Αποφασίσαμε όλοι μαζί για την ομάδα μας να είναι ο Γιάννης. Μπράβο, Γιάννη. Ο παίκτης που διαλέξαμε εμείς για τη φάση των πέναλτι είναι ο Λούκας. Ωραία, πάμε να παίξουμε. Fight. Γιάννη, πάμε Γιάννη! Έχασε την εκκίνηση. Έχασες πολύτιμο χρόνο, φίλε μου. Έλα, Γιάννη, ξεκίνα. Κι όμως τον έφτασε. Μπράβο, ρε Γιάννη. Μπράβο. Λες να κάνουν και κόλλα τότε, όταν συναντηθούν. Λες. Θα είχε ένα ενδιαφέρον. Κοίτα, αυτές οι ομάδες είναι τόσο αγαπημένες. Πραγματικά μπορεί να κάνει και ένα high five. Παίρνει από εδώ ή από εκεί. Μπράβο, Γιάννη. Και οι αλλάζουνε. Έχει ένα εμφανές προβάδισμα ο Γιάννης, το οποίο το χάνει γιατί περνάει πιο γρήγορα από την πυραμίδα ο Λούκας. Πάμε στον Τρούλο. Μην πας μπουσουλώντας. Σήκω, σήκω. Όχι, τον περνάει. Τελευταίο κόκαλο, Λούκας. Ναι, όρθιος. Στέκεται όρθιος και... Και τερματίζει. Κρίμα, Γιάννη, κρίμα. Νικητές οι Ροβινσόνες. Είχαν μια ευκαιρία, ρε παιδί μου, οι ναυαγοί. Είχανε. Καημό το έχω. Κάπου αφαιρέθηκα στην αρχή, μάλλον από ευρωπαϊκή σιρουργιά ή συγκέντρωσης και δεν άκουσα την κόρνα και εκεί έχασα 2-3 δευτερόλεπτα. Βέβαια στην πορεία το μάζεψα όσο μπορούσα. Μετά, επειδή μάλλον επειδή σπρίνταρα, έχασα λίγο από ενέργεια. Γλίστησα και λίγο εκεί στο στρογγυλό. Και ήταν αναμενόμενο μετά ή τα ήρθα από μόνη της. Εγώ με το πάμε ξεκίνησα. Δεν κοίταξε καν αν ο αντίπαλός μου ήταν μαζί μου. Άρχισε να ξεκινήσει, ήταν πιο μπροστά από μένα. Μου φύγει ο φακός. Δεν έβλεπα ειλικρινά τίποτα την πορεία και μετά. Δεν ήξερα που έπεφτα. Αλλά ναι, το διασκέδασα. Αυτό έχει σημασία. Εγώ το διασκέδασα πάρα πολύ. Δεν είδαμε αντίπαλο, δεν είδα τίποτα αγωνιστικά για μένα. Για μένα πήγαινα και έφυγε ένα καλό αποτέλεσμα την ομάδα μου. Αυτό. Είμαστε εδώ με τις δύο ομάδες μας. Γιάννη, τι έγινε? Πάτησα την κόρνα και τουλάχιστον 2-3 δευτερόλεπτα άργησες να ξεκινήσεις. Μήπως δεν ήσουν αρκετά συγκεντρωμένος? Εγώ πιστεύω ότι φταίει η υπερβολική συγκέντρωση και δεν έδωσε σημασία στο πότε ξεκινήσαμε και εκεί χάθηκε το παιχνίδι, πιστεύω. Όχι ότι ο αντίπαλός μου ήταν δυνατός. Μετά βέβαια έκανες ένα αδυνατό sprint και τον έφτασες στον αντίπαλο. Ήσουν πολύ κοντά προς το τέλος. Και μετά τα χάλασε στην τελευταία στιγμή πάλι και χάσατε. Όλη η δουλειά, όλο το παιχνίδι είναι στο τελευταίο κόκαλο. Εκεί έχασαν την ισορροπία.
Έφυγα πιο πίσω, πήγε πιο μπροστά ο αντίπαλός μου και έτσι έκανε, κέρδισε τα πέναλτι. Τέλεια, σε ευχαριστούμε. Λούκας, αγόρι μου, ξεκίνησες δυναμικά, το πήγες όλο σερί, σε έφτασε κάποια στιγμή ο Γιάννης, αλλά στο τέλος έκανες ένα τρομερό ραν, ούτε στο κόκαλο έπεσες και έφτασες κατευθείαν στο τέλος. Έμεινες κόκαλο. Μου έχει φύγει ο φακός. Από τα μεσοτεχνητικά δεν έβλεπα τίποτα. Τι φοράς φακούς επαφής? Φακούς επαφής. Με χρώμα ή σκέτους? Σκέτους. Δεν φαίνεται. Γιατί η Στέλλα φοράει χρώμα. Πολύ ωραίο χρώμα. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα είναι το φυσικό μου. Τώρα τους έβγαλε. Ναι. Το πες. Όλα καλά. Το διασκεδάσαμε. Σημασία πάνω απ' όλα για μένα. Εγώ δεν βλέπω αντιπάλους και όλοι για ένα παιχνίδι ήρθαμε. Παίξουμε, διασκεδάσουμε. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Παιδιά, αυτό έχω παρατηρήσει ότι. Παρόλο που μπορεί να χάνει μια ομάδα να κερδίζει άλλη, είστε αγκαλιασμένοι, έτσι. Είστε χαμογελαστοί. Είμαστε νέα παιδιά, το χαιρόμαστε. Αυτό. Είμαστε ένα παιχνίδι. Να γελάμε. Να γελάμε, να περάσουμε καλά. Να σκάσουμε και να κολυμπήσουμε. Έτσι. Να σκάσουμε, ωραία. Κολυμπήστε. Ροβινσόνες! Hey! Νικητές λοιπόν σήμερα οι Ροβινσόνες και πάμε στο Beach Bar να κάνουμε τον απολογισμό της μέρας. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκαν τα σημερινά μας παιχνίδια και βρήκαν την ομάδα των Ροβινσόνων να κερδίζει τους ναυαγούς. Συγκεκριμένα στο τελευταίο αγώνα πέναλτι, ο Λούκας κέρδισε τον Γιάννη. Μπράβο Λούκα! Μπράβο Γιάννη! Σάκη, σήμερα η πρώτη μέρα στο Σκάσε και Κολύμπα. Σας έφερε πολύ γούρι νομίζω. Ειδικά ο Λούκας που ήταν και πιο γρήγορος από το Γιάννη και έδωσε την νίκη στην ομάδα σου. Πιστεύεις θα συνεχίσετε έτσι όλη τη βδομάδα? Πιστεύω ναι, έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα που αγωνίζεται με πάθος, με πολλή ένταση. Μας βγήκε το παιχνίδι στα πέναλτι, είμαστε για τις μεγάλες ανατροπές, για τα μεγάλα παιχνίδια και πιστεύω ότι θα πάμε καλά όλη τη βδομάδα. Κλάουντια. Πάνω. Δεν τα καταφέραμε σήμερα. Ναι, δεν τα καταφέραμε αυτό σήμερα. Αυτό σημαίνει πως κάθε μέρα που θα χάνετε θα πρέπει να βγάζετε ένα παίχτη από το τελικό. Οπότε τώρα με ανοιχτή ψηφοφορία θα πρέπει να ψηφίσετε και να βγάλετε ένα παίχτη. Ωραία. Ελπίζω βέβαια να είναι η πρώτη και τελευταία φορά που θα βγάλετε κάποιο παίχτη. Και εγώ ελπίζω και πάλι δεν τα παρατάμε. Θα ξεκινήσει ένας παίχτης, θα λέει την άποψή του, αλλά η τελική απόφαση είναι δική σου. Μάλιστα, okay. Ο Γιάννης ξεκινάει. Εγώ με τη σειρά μου. Βασικά τώρα εγώ αρχίζω να μιλάω. Θα ψηφίσω, πιστεύω, πιο αδύναμος από εμάς και λόγω τραυματισμού, επειδή τραυματιστική είναι ο Χάρης. Τώρα δούμε την τελική απόφαση. Πέκτο. Επειδή είμαστε ομάδα και ο Χάρης από μόνος του είπε ότι θέλω να σταματήσω να παίζω λόγω του τραυματισμού, ψηφίζω και εγώ το Χάρη με πολύ αγάπη. Βασικά θα ψηφίσω στην τύχη. Έχω τραυματιστεί, οπότε το είπα και, και στην αρχηγό και στα παιδιά, τους συμπαίκτες μου, ότι πρέπει να αποχωρήσω. Και είναι και το δίκαιο αυτό, λόγω που δεν μπορώ να ανταπεξέλθω στα αγωνίσματα. Οπότε στην τύχη θα ψηφίσω τη μικρούλα μας, την Οξάνα. Και οτιδήποτε εξελιχθεί, εύχομαι καταρχάς καλή επιτυχία στην ομάδα μου. Και να πάμε δυνατά. Εγώ, λόγω του τραυματισμού του Χάρη, θα ψηφίσω αυτόν. Σ' αγαπάμε. Και εγώ σας αγαπώ. Εγώ θα ψηφίσω τον Χάρη, γιατί ψήφισε τη μικρούλα μας. Και εγώ θα ψηφίσω τον Χάρη, γιατί ο ίδιος μας το ζήτησε και λόγω του τραυματισμού του, οπότε... Χάρη. Μπράβο, Χάρη. Τελική απόφαση όμως έχει η Κλάουντια. Η οποία θα ακολουθήσει την απόφαση που πήραν όλους τους παίκτες. Στον τελικό δεν θα παίξει ο Χάρη μαζί μας. Μάλιστα. Να σας υπενθυμίσουμε ότι ο παίκτης που ψηφίζεται κάθε μέρα δεν συμμετέχει μόνο την ημέρα του τελικού. Όλες τις άλλες μέρες παίζει κανονικά στα παιχνίδια. Για σήμερα. Αύριο πάλι εδώ στο Σκάσε και Κολύμπα με πολλές ανατροπές. Καλό βράδυ, φιλιά πολλά.
πολλές ανατροπές αύριο προβλέπει το μέλλον. Δεν ξέρω τι έχει πάθει ο Πάνος, μη λες πολλά, κρύβε λόγια. Έχει ανοίξει το τρίτο του μάτι. Πάμε τώρα εκεί, γιόγκα, αυτό είναι. Ανοίξανε τα χάρα, τα τσάκρας και όλα. Πώς σου φάνηκαν οι νέες μας ομάδες? Πάρα πολύ χαμογελαστοί άνθρωποι, μ' αρέσει. Ωραίο κλίμα. Πολύ ωραίο κλίμα. Το πολύ διαφορετικό από την προηγούμενη εβδομάδα. Μόνο ωραίο κλίμα, λέω, σε όλο το παιχνίδι, το έχεις ακούσει. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Βέβαια. Ωραία. Φεύγουμε. Φεύγουμε, πάμε. Γεια σας, το καλό. Yeah.